Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Ποιμένας Δημήτρης, υπεύθυνος στην Εκκλησία της Αγάπης του Θεού εδώ στην πλατεία Συντάγματος. Ήθελα να πάρω ελάχιστο χρόνο να σας μιλήσω για το βίντεο που πρόκειται να δούμε. Το νούμερο 1 συστατικό για να γίνει ένα θαύμα. Σε μια έρευνα που έκανα, το 95% του κόσμου μου είπαν ότι φυσικά το νούμερο 1 συστατικό είναι η πίστη. Και μάλιστα ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είπε ότι όταν πήγε στα δικά του μέρη, παρότι προσευχήθηκε για πάρα πολύ κόσμο, δεν μπόρεσε να κάνει θαύματα εκεί, εκτός από λίγα, γιατί δεν βρέθηκε πίστη στο μέρος εκείνο. Όμως, θα δούμε μέσα από την Αγία Γραφή αρκετά παραδείγματα όπου δεν χρειάστηκε καθόλου πίστη για να μπορέσει ο Χριστός να κάνει κάποια θαύματα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Το 5% του κόσμου που ρώτησα στην έρευνά μου είπαν ότι το νούμερο 1 συστατικό για να μπορεί ο Θεός να κάνει ένα θαύμα είναι η ανάγκη. Εάν υπάρχει μία ανάγκη, τότε ο Θεός θα μπορεί να την καλύψει με ένα θαύμα. Όμως, φίλες και φίλοι, αν ήταν έτσι ή ακριβώς έτσι τα πράγματα, δεν θα υπήρχε γύρω μας κόσμος ο οποίος θα πίναγε. Δεν θα υπήρχε κόσμος ο οποίος δεν έχει που να κοιμηθεί. Δεν θα υπήρχε φτώχεια. Γιατί αυτόματα ένα θαύμα θα κάλυπτε κάθε ανάγκη. Πιστεύω ακράδαντα και θα το δείξουμε μέσα από το σημερινό μας βίντεο ότι το νούμερο 1 συστατικό για να μπορεί ο Θεός να κάνει ένα θαύμα είσαι εσύ. Ναι, είσαι εσύ. Και ας προχωρήσουμε στο βίντεο μας για να δούμε πώς ακριβώς αυτό φαίνεται μέσα από την Αγία Γραφή. Καλή συνέχεια. Χέρια, να σας κάνω μία ερώτηση, αλλά φαντάζομαι δεν χρειάζεται. Πόσοι σε κάποιο τομέα της ζωής σας θα θέλατε ο Θεός να δράσει? Είμαι σίγουρος όλοι. Σε όλους. Πάνω, έτσι δεν είναι? Μας αρέσει ο Θεός να κάνει θαύματα. Να αλλάζει καταστάσεις. Προς το καλύτερο πάντα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ποιο θα λέγατε λοιπόν ότι είναι το κύριο χαρακτηριστικό για να γίνει ένα θαύμα? Θέλουμε ένα θαύμα. Ποιο θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό για να γίνει ένα θαύμα? Ποιο σου στείλε? Η πίστη. Σε βλέπω ότι είσαι έτοιμος να με κηρύξεις γι' αυτό. Η πίστη. Ξέρεις, Στίβε, το 99% του κόσμου λέει η πίστη. Το κύριο χαρακτηριστικό για να γίνει ένα θαύμα είναι η πίστη, λέει ο κόσμος. Και για να το πει αυτό, στηρίζεται σε κάποια γεγονότα από την Αγία Γραφή. Γίνανε κάποια πράγματα, έχει πει κάποια πράγματα, κάποια λόγια ο ίδιος ο Χριστός. Τι θα λέγατε λοιπόν να πάμε να δούμε έναν από αυτούς τους λόγους που είπε ο Χριστός για την πίστη και το θαύμα? 1345 σελίδα, Μάρκος 6:6. Διαβάσα από το 6:1 για να καταλάβετε. Και βγήκε από εκεί και ήρθε στην πατρίδα του ο Χριστός και τον ακολούθησαν οι μαθητές του. Και όταν ήρθε το Σάββατο άρχισε να διδάσκει στη συναγωγή. Στη συναγωγή διδάσκει ο Χριστός και πολλοί ακούγοντας εκπλήττονταν και έλεγαν από πού έρχεται
Από πού προέρχονται όλα αυτά σε αυτόν, ποια είναι η σοφία που του δόθηκε, ώστε και τέτοια θαύματα γίνονται με τα χέρια του? Δεν είναι αυτός ο Μαραγκός, ο γιος της Μαρίας, ο αδελφός του Ιάκωβου και του Ιωσή και του Ιούδα και του Σίμωνα, τα αδέρφια του Χριστού, κατά σάρκα? Και δεν είναι εδώ ανάμεσά μας οι αδελφές του? Και σκανδαλίζονταν με αυτόν. Εσύ είσαι πολύ σοφός για να είσαι δίπλα μας. Και καλά να είσαι σοφός, θα το εκτιμούσαμε. Αλλά να είσαι ο σοφός από τη γειτονιά μας, εμείς πώς δεν γίναμε και έγινες εσύ? Εδώ το σπίτι σου, εδώ τα αδέρφια σου. Μαραγκός είσαι. Να η μάνα σου η Μαρία, εδώ είναι. Ποιος είσαι εσύ που μας τα λες αυτά τα πράγματα? Και ο Ιησούς έλεγε σε αυτούς ότι δεν υπάρχει προφήτης χωρίς τιμή παρά μονάχα στην πατρίδα του και ανάμεσα στους συγγενείς του και μέσα στο σπίτι του. Και δεν μπορούσε να κάνει εκεί κανένα θαύμα παρά μονάχα βάζοντας τα χέρια πάνω σε λίγους αρρώστους, τους θεράπευσε και θαύμασε για την απιστία τους. Να ένα κομμάτι λοιπόν που μας λέει ότι θέλει πίστη για να γίνονται τα θαύματα. Και όμως όπως θα δούμε σήμερα δεν είναι έτσι. Δεν χρειάζεται πίστη για να γίνουν θαύματα. Ας δούμε ένα άλλο σημείο που χρησιμοποιούν, που λέει ότι χρειάζεται πίστη για να γίνουν θαύματα. Και θα το δούμε στο κατά Ματθαίος το 8.5, 1296 σελίδα. Ματθαίος 8.5. Και όταν ο Ιησούς μπήκε στην Καπερναούμ, τον πλησίασε ένας εκατόνταρχος, παρακαλώντας τον και λέγοντας: «Κύριε, ο δούλος μου κοίταται παραλυτικός στο σπίτι, υποφέροντας φρικτά». Και ο Ιησούς λέει σε αυτόν: «Εγώ, αφού έλθω, θα τον θεραπεύσω». Και απαντώντας ο εκατόνταρχος είπε: «Κύριε, δεν είμαι άξιος να μπεις κάτω από τη στέγη μου, αλλά μονάχα πες ένα λόγο και ο δούλος μου θα γιατρευτεί, επειδή και εγώ είμαι άνθρωπος κάτω από εξουσία, έχοντας υπό την εξουσία μου στρατιώτες. Και λέω σε τούτον: πήγαινε και πηγαίνει, και στον άλλον: έλα και έρχεται, και στον δούλο μου: κάνε τούτο και το κάνει». Ακούγοντας δε ο Ιησούς, θαύμασε και είπε σε αυτούς που τον ακολουθούσαν: «Σας διαβεβαιώνω, ούτε στον Ισραήλ δεν βρήκα μια τόσο μεγάλη πίστη. Και σας λέω ότι θα έρθουν πολλοί από Ανατολή και από Δύση και θα καθίσουν μαζί με τον Αβραάμ και τον Ισαάκ και τον Ιακώβ στη Βασιλεία των Ουρανών. Ενώ οι γη της Βασιλείας θα ρηχτούν έξω, στο εξώτερο σκοτάδι, εκεί που θα είναι το κλάμα και το τρίξιμο των δοντιών». Και ο Ιησούς είπε στον εκατόνταρχο: «Πήγαινε και όπως πίστεψες, ας γίνει σε σένα». Και ο δούλος του γιατρεύτηκε την ίδια εκείνη ώρα. Τι ήταν αυτό που έκανε αυτό το θαύμα? Η πίστη του εκατόνταρχου. Πίστεψε. Τι γίνεται όμως? Ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο δουλεύει ο Χριστός? Γιατί υπάρχει ένα περιβάλλον, αγαπητά μου αδέρφια, το οποίο πολλές φορές αδυνατούμε να καταλάβουμε και να συλλάβουμε. Αν το καταλάβουμε, και αυτός είναι ο σκοπός μου σήμερα, θα μας ξεκλειδώσει. Θα μπορούμε να κάνουμε καταστάσεις, να κάνουμε πράγματα. Το περιβάλλον είναι ότι ο Χριστός πάντα σχεδόν κήρυτε στις συναγωγές, σε αυτούς που γνωρίζανε το Λόγο του Θεού, απ' έξω και ανακατοτά. Να σας θυμίσω, το έχω ξαναπεί, ότι μεγάλωνε ο λαός Ισραήλ, τα παιδιά τους στα σχολεία, διδάσκοντάς τους την Πεντάτευχο του Μωυσή, το Λόγο του Θεού. Και ήταν τόσο καλά εκπαιδευμένοι στα σχολεία τους, που ο δάσκαλος έλεγε μισό εδάφιο οποιοδήποτε και ο μαθητής έπρεπε να πει το άλλο μισό. Τόσο καλά εκπαιδευμένοι ήταν. Αυτό ακριβώς είχε γίνει, να σας θυμίσω, και στην ιστορία με τον πολύ πλούσιο που πήγε στον Χριστό και του λέει: «Τι να κάνω για να έχω αιώνια ζωή?» Και ο Χριστός χρησιμοποίησε μισό εδάφιο από το Δευτερονόμιο και του λέει: «Πούλησε όσα έχεις και δώσε στους φτωχούς». Αυτό είναι μισό εδάφιο από το Δευτερονόμιο. Και έπρεπε ο νέος γρήγορα στο μυαλό του να πει το άλλο μισό. Γιατί όποιος δίνει στο φτωχό
δανείζει στον Θεό. Και ο Θεός θα του ανταποδώσει πολλαπλάσια σε αυτή τη ζωή. Άρα θα έχω και αιώνια βασιλεία, αφού αυτό είναι το κόλπο, και πολύ καλή ζωή εδώ. Θα αυξήσω την περιουσία μου. Ήταν το άλλο μισό εδάφιο. Που ατύχησε να θυμηθεί ο νέος. Και την πάτησε. Έφυγε από την αιώνια ζωή. Πού μιλάει λοιπόν ο Χριστός, πώς φερόταν ο Χριστός. Ο Χριστός φερότανε σε αυτούς που γνωρίζανε ως όφυλαν επειδή γνωρίζουνε. Και σε αυτούς που δεν γνωρίζανε ξεχυλίζοντας την αγάπη του Θεού. Ας δούμε ένα θαύμα και θα μου πείτε πού βλέπετε την πίστη. Γελάω ολόκληρο, στο χέρι μου πολύ. Λουκάς 7:11. 13:83. Λουκάς 7:11. Και την επομένη ημέρα ο Ιησούς πορευόταν σε μία πόλη που ονόμαζαν Ναΐν και συμπορεύονταν μαζί του αρκετοί από τους μαθητές του και ένα μεγάλο πλήθος. Μπαίνει μέσα στην Ναΐν τώρα ο Χριστός. Και είναι οι μαθητές του, όλοι οι μαθητές του και πλήθος κόσμου. Γιατί λέω και όλοι οι μαθητές, γιατί οι μαθητές δεν ήταν μόνο 12, έτσι. Οι μαθητές ήταν πάρα πολλοί. Και ένα μεγάλο πλήθος. Και καθώς πλησίασε στην πύλη της πόλης, να, φέρονταν έξω ένας νεκρός, ένας μονογενής γιος της μητέρας του. Και αυτή ήταν χείρα και ένα μεγάλο πλήθος από την πόλη ήταν μαζί της. Δύο πλήθη συναντήθηκαν. Το ένα έμπαινε στην πόλη και το άλλο έβγαινε από την πόλη. Και στην πύλη της πόλης συναντήθηκαν δύο πλήθη. Δύο πορείες. Μία πορεία έμπαινε, μία πορεία έβγαινε. Μία πορεία είχε χαρά, ο Χριστός, τον ακολουθούμε, θα γίνουν θαύματα, θα γίνουν καταστάσεις. Ε? Θα ακούσουμε τη βασιλεία των ουρανών. Και η άλλη έγινε κλαίγοντας. Μάνα είχε χάσει το παιδί της, χείρα μάνα. Και όλη η πόλη, ένα μεγάλο πλήθος από την πόλη ακολουθούσε. Γιατί? Γιατί την εποχή εκείνη, αν είσαι χείρα, είσαι τίποτα. Πήγαινε, πέθανε. Αν είσαι νέα, ίσως προλάβουν να σε παντρέψουν με κάποιον από το σόι του γαμπρού. Κανέναν αδερφό, αν έχει, έτσι έλεγε ο νόμος. Πεθάνω εγώ, η Σοφία πάει στον αδερφό μου του Σάκη. Σοφία χαίρεται που είμαστε στην Καινή Διαθήκη. Αν ήταν νέα, αν ήταν πιο ηλικιωμένη ή δεν την ήθελε, έπρεπε να πεθάνει. Για δουλειά δεν μπορούσε να πάει, κανένας δεν την βάζει στο σπίτι του, έπρεπε το πρεσβυτέριο της πόλης να δει τι θα γίνει με την κατάστασή της. Δύσκολη κατάσταση. Ένας νεκρός περπάταγε και ένας νεκρός ήταν μέσα στο κουτί, όπως λέω. Και όταν την είδε ο Κύριος, της πλαχνίστηκε και της είπε, μην κλαις. Και πλησιάζοντας, άγγιξε το νεκροκρέβατο, όχι το νεκρό, το κρεβάτι το άγγιξε. Τινγκ, με το δάχτυλό του. Και εκείνοι που το βάσταζαν στάθηκαν και είπε, ναι ανίσκε, σε σένα λέω, σήκω επάνω. Και ο νεκρός ανακάθισε και άρχισε να μιλάει και τον έδωσαν στη μητέρα του. Και φόβος κατέλαβε όλους και δόξασαν τον Θεό λέγοντας ότι ένας μεγάλος προφήτης έχει σηκωθεί. Βγαίνει η πορεία. Η πορεία γιατί βγαίνει, για να συναντήσει τον Χριστό, για να θάψει τον νεκρό. Ποιος είχε πίστη, η μανά, ο νεκρός. Ποιος είχε πίστη. Κανένας. Αλλά ήταν σε άλλη πόλη, δεν ήταν στα Ιεροσόλυμα. Δεν γνωρίζανε. Και ο Χριστός ήθελε να εκχύσει την αγάπη του Θεού επάνω τους. Η δική του πίστη μόνο έφτασε. Αλληλούια. Δεν χρειάζεται την πίστη του αλλουνού. Αυτό τι μας λέει. Αυτόματα. Και το εσείς που ασχολείστε μετά του Κυρίου για πολύ καιρό, το ξέρετε. Όταν μιλάμε σε έναν καινούριο, ο Θεός απαντάει τις προσευχές του τώρα. Έτσι δεν είναι. Τώρα, ό,τι ζητήσεις, πες το. Θέλω να πιστέψω. Αν θες να πιστέψεις, πήγαινε στο κρεβάτι σου το βράδυ, προσευχή σου και πες, Κύριε, κάνε μου αυτό. Τι θεωρείς τη ζωή σου ότι είναι αδύνατο. Τι θα θέλεις τη ζωή σου να αλλάξει. Ζήτα στον Θεό να στα αλλάξει, να πεις ότι ο Θεός είναι ζωντανός. Έτσι δεν λέμε. Και η πλειονότητα που το κάνει, έτσι γίνεται. Ό,τι προσευχηθούν, ο Θεός το κάνει. Και λέει,
Θεός απαντάει προσευχές. Βέβαια απαντάει προσευχές. Και λες από μέσα σου, να μου το πεις σε 2 χρόνια, που θα πρέπει να εκφράσεις πίστη για να τα καταφέρεις. Το καταλάβατε. Έχουμε 2 στάδια. Το ένα στάδιο είναι ο άλλος να είναι καινούριος και ο Θεός να κάνει επίδειξη, αν μου επιτρέπετε τον όρο, της δύναμης του Θεού, να δείχνει ότι ο Θεός είναι ζωντανός, να δείχνει ότι ο Θεός νοιάζεται, να δείχνει ότι ο Θεός αγαπάει. Και το άλλο στάδιο είναι εσύ. Που ο Θεός, αφού γνωρίζεις τον Χριστό, περιμένει να σταθείς και να πεις, γνωρίζω σε ποιον μιλάω, γνωρίζω τη σχέση μας, γνωρίζω ότι έχω πρόσβαση στα Άγια των Αγίων, γνωρίζω ότι αν προσεύχομαι με ακούς, γι' αυτό σου μιλάω. Άλλη προσευχή, μία άλλη προσευχή, άλλη, καταλάβατε. Και υπάρχει και το άλλο επίπεδο ακόμα, που το άλλο επίπεδο είναι να σταθείς με εξουσία, να κάνεις πράγματα τα οποία δεν έχεις κάνει υπόσχεση με βήμα πίστης. Θα το κάνουμε αυτό. Έχουμε εξουσία. Η πόλη μας ανήκει. Μπορούμε να το κάνουμε. Ο Θεός μας έχει δώσει εξουσία, μας έχει ανοίξει τον δρόμο. Πάμε να το κάνουμε. Άλλο βήμα αυτό. Καταλαβαίνετε. Έτσι λοιπόν. Άρα το κύριο χαρακτηριστικό για να γίνει ένα θαύμα δεν είναι η πίστη. Το κύριο χαρακτηριστικό. Για να γίνει ένα θαύμα πρέπει καταρχήν, και δεν το εξετάζω αυτό σαν χαρακτηριστικό, να υπάρχει μία ανάγκη. Όμως ο Χριστός δεν καλύπτει κάθε ανάγκη. Αν ο Χριστός κάλυπτε κάθε ανάγκη, αυτή τη στιγμή η χώρα μας δεν θα υπέφερε. Δεν θα είχαμε άστεγους. Υπάρχει ανάγκη για τροφή. Δεν θα πεινάει ο κόσμος. Δεν θα πεινούσαν, έτσι δεν είναι. Άρα δεν καλύπτει κάθε ανάγκη. Σας προβληματίζω. Μου αρέσει αυτό. Πάμε να δούμε τι έγινε με την ιστορία του Λάζαρου. Τι λέει ο Χριστός εκεί στο κατά Ιωάννη 11:41. Περιμένετε τις σελίδες, σας έφερα μάθει. 14:45. 11:41. Ιστορία του Λάζαρου. Πάει ο Χριστός να αναστήσει τον Λάζαρο. Και γνωρίζετε βεβαίως ότι σήκωσε το παιδί της χείρας από το νεκροκρέβατο την ώρα που του πηγαίνανε να το θάψουμε. Και έλεγε ο κόσμος, δεν είχε πεθάνει το παιδί. Μπερδευτήκαμε. Πήγε ο Χριστός πριν και σήκωσε την πεθαμένη κόρη του Ιάιρου. Πήγε ο Ιάιρος και του λέει, πάσχει κόρη μου, έλα να την θεραπεύσεις. Και στον δρόμο καθώς πηγαίνανε πέθανε. Και ο Χριστός πήγε και την ανέστησε. Και λέγανε οι άλλοι, δεν είχε πεθάνει. Είχε κοιμηθεί, έκλεισε τα μάτια της. Οπότε ο Χριστός λέει, έτσι είστε. Πέθανε ο Λάζαρος. Εντάξει, ας κατασκηνώσουμε εδώ. Όταν είστε σίγουροι ότι πέθανε, ειδοποιήστε με. Και αφήνει να περάσουν 3 μέρες. Και μία μέρα δρόμος, 4 μέρες. Και πηγαίνει τώρα στο νεκρό μετά από 4 μέρες. Και πάει να τον αναστήσει και τον τραβάνε τώρα. Μην τον αναστήσεις. Γιατί ρε παιδιά, βρωμάει ο τόπος. Είναι πεθαμένος μέρες. Δηλαδή είστε σίγουροι ότι έχει πεθάνει. Τώρα μπορώ δηλαδή να επέμβω. Μου επιτρέπετε. Δεν θα αρχίσετε να λέτε λόγια πάλι για τον Θεό. Δηλαδή είστε σίγουροι τώρα, είναι καλά πεθαμένος. Λέει ναι. Με την τελευταία στιγμή η ίδια η αδερφή του Λάζαρου πάει και τον τραβάει. Μη κύριε. 41. Σήκωσαν λοιπόν την πέτρα όπου ήταν τοποθετημένος ο νεκρός και ο Ιησούς. Αφού ύψωσε τα μάτια επάνω, είπε, «Πατέρα, σε ευχαριστώ ότι με άκουσες. Εγώ γνώριζα ότι πάντοτε με ακούς, αλλά για το πλήθος που στέκεται ολόγυρα το είπα, για να πιστέψουν ότι εσύ με απέστειλες». Γιατί το κάνω το θαύμα αυτό? Για να δείτε. Αυτός είναι ο σκοπός μου. Να δείξω ότι ο Θεός ακούει και έχει δύναμη και μπορείτε να τρέξετε στον Θεό. Δεν χρειάζομαι την πίστη κανενός. Κανένας δεν πίστευε ότι θα του σηκώσει τον Λάζαρο. Κανένας. Αν διαβάσετε λίγο πιο πάνω, στο 39, λέει σηκώστε την πέτρα. Και η αδερφή του νεκρού, η Μάρθα, λέει τον Κύριε, μυρίζει ήδη. Είναι 4 ημερών. Τι κάνεις εκεί? Ανοίξουμε την πέτρα, βρούμε στον τόπο. Δεν πιστεύει κανένας.
Δεν υπάρχει πίστη. Και έχουμε νεκρανάσταση. Καλή μάλιστα. Από τις καλές νεκραναστάσεις. Δεν πίστευε κανένας. Δεν είναι πολύ όμορφο? Αγαπητά μου αδέρφια, ακούστε και πάρτε το σοβαρά. Το μοναδικό, κύριο, χαρακτηριστικό για να γίνει ένα θαύμα, είσαι εσύ. Πρέπει να είσαι παρόν. Για να κάνει θαύμα ο Θεός μέσα από εσένα. Τριγύρω. Γι' αυτό ο Θεός δεν απαντάει τις ανάγκες όλων. Γιατί δεν είσαι εκεί. Γιατί δεν προσευχήθηκες γι' αυτό. Όχι γιατί ο Θεός δεν θέλει. Έλειπες από δίπλα. Εάν πας, ο Θεός θα κάνει θαύμα. Για να δούνε ότι ο Θεός αγαπάει και ακούει και απαντάει προσευχές. Ο Χριστός έχει ένα έργο πάνω στη γη. Είναι η ιστορία, δεν θα το διαβάσω γιατί έχω να σας διαβάσω άλλα 2-3 εδάφια για σας. Είναι η ιστορία που μιλάει στον Πέτρο και λέει: Πέτρο, ποιος λες ότι είμαι εγώ? Κύριε, εσύ είσαι ο Χριστός, ο γιος του Θεού του ζώντος. Και γυρίζει ο Χριστός και του λέει: Πάνω σε αυτή την αλήθεια χτίζω την εκκλησία μου. Ποιος είναι ο σκοπός του Χριστού στη γη? Να χτίσει την εκκλησία του. Αν λοιπόν μπεις μέσα στο έργο που κάνει ο Χριστός, δηλαδή ασχοληθείς, ενδιαφερθείς, νοιαστείς να χτιστεί η εκκλησία, δεν μιλάω για αυτή την εκκλησία, μιλάω την εκκλησία, να σωθεί κόσμος, να πιστέψουν κόσμος, να αγγιχτούν καταστάσεις. Αν μπεις σε αυτή τη διακονία, που έχει πολλή δουλειά, παρένθεση, τότε κάνεις το ίδιο έργο που κάνει ο Χριστός. Γίνεσαι συνέτερος του Ιησού Χριστού. Μπαίνεις δίπλα να πολεμήσεις μαζί με τον Χριστό. Δικαιούσε από τα εφόδια, από τα εργαλεία που έχει για το έργο του ο Χριστός. Είσαι κοινωνός θαυμάτων αφού είναι ο Χριστός. Εάν πάρεις τη θέση σου στο έργο, στη δουλειά, όχι στην εκκλησία τη θέση σου, στη διακονία τη θέση σου, δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Πάνω σε αυτό λοιπόν, τι λέει στη Ρωμαίους 10-14. Δείτε να δείτε. Πάμε να το διαβάσουμε για να δείτε. 15-30 σελίδα. Οι σελίδες που μιλάμε είναι από τις εκδόσεις Πέργαμος, η έκδοση του Φίλου. Μιλάμε στην καθομιλουμένη, στη δημοτική είναι η βίβλος, γι' αυτό και την χρησιμοποιούμε. Ρωμαίους 10-14. Ο κόσμος, η έξω, η τριγύρω μας, οι 12 εκατομμύρια τριγύρω. Αν είναι 12 εκατομμύρια 40, είμαστε οι 40, οι άλλοι 12 εκατομμύρια λοιπόν. Πώς λοιπόν θα επικαλεστούν εκείνους τον οποίον δεν πίστεψαν? Θέλεις ο κόσμος τριγύρω σου να φωνάξει στον Χριστό. Και λέει πώς είναι δυνατόν να φωνάξουν στον Χριστό αφού δεν πιστεύουν στον Χριστό. Και πώς θα πιστέψουν σε εκείνον για τον οποίο δεν έχουν ακούσει ποτέ. Δεν έχουν ακούσει για τον Χριστό. Πώς λοιπόν περιμένεις να πιστέψουν σε αυτόν για να μιλήσουν στον Χριστό? Και πώς να ακούσουν για τον Χριστό χωρίς να υπάρχει εκείνος που κηρύττει? Τι πάει να πει κηρύττω? Κηρύττω πάει να πει μιλάω για τον Χριστό. Δεν πάει να πει είμαι σε άβωνα. Στις βιβλικές μελέτες που κάνουμε κηρύττουμε για τον Χριστό. Στην παρέα μας όταν μιλάμε για τον Χριστό κηρύττουμε τον Χριστό. Δεν ξέρω, είναι καθαρό. Κηρύττω δεν σημαίνει άβωνας. Μιλάω για τον Χριστό, εδώ λέει. Αν δεν μιλήσει κάποιος. Και πώς θα μιλήσει κάποιος για τον Χριστό αν δεν αποσταλεί, όπως είναι γραμμένο, πολύ ωραία είναι τα πόδια εκείνων που ευαγγελίζονται ειρήνη, εκείνων που ευαγγελίζονται τα αγαθά. Ευαγγελίζομαι σημαίνει λέω καλά νέα. Ο Χριστός μόνο καλά νέα έχει για τη ζωή του άλλου. Δεν ξέρω κανένα ναι. Δεν έχω συναντήσει εγώ 25 χρόνια τώρα που διακονώ, δεν έχω συναντήσει κανένα που. Καλά, εσύ είσαι πολύ καλός για τον Χριστό. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι το επίπεδό σου να. Δεν έχει να κάνει τίποτα ο Χριστός με σένα. Δηλαδή, έχει φτάσει στο. Βούδα, ξέρω εγώ. Μόνος σου τα κατάφερες. Δεν έχω συναντήσει κανέναν. Όσους έχω συναντήσει έχουν ανάγκη τον Χριστό. Καλά νέα. Έχεις ανάγκη τον Χριστό. Αυτό που χρειάζεσαι υπάρχει. Είναι στις δεξαμένες του Χριστού έτοιμο να σου προμηθευτεί.
αλλά δεν υπάκουσαν όλοι στο Ευαγγέλιο. Ο Χριστός εστέλνει να πεις ότι ο άλλος έχει καλά νέα, ότι ο Χριστός τον θέλει θεραπευμένο, τον θέλει χαρούμενο, σε στέλνει, αλλά δεν υπάκουσαν όλοι. Μου αρέσουν κάποιες καταστάσεις που ακούω και λέει: Κύριε, έχω προσευχηθεί τόσο καιρό για αυτό το πράγμα. Έχω ανάγκη από αυτό το αντικείμενο, ξέρω εγώ. Και απαντάει ο Θεός και λέει: Περίμενε, είμαι στον πέμπτο που μιλάω. Οι άλλοι τέσσερις κλείσαν τα αυτιά τους όταν μίλησα. Τώρα προσπαθώ να πείσω έναν άλλον πίσω. Να κάνει το καλό. Μιλάω σε κάποιον άλλον, μπας και με ακούσει. Φοβερές προσευχές. Πάνω σε αυτή την πέτρα λοιπόν θα χτίσω την εκκλησία μου. Θέλω να δούμε μια ιστορία που πραγματικά είναι 35 θαύματα μαζεμένα και από όλα λείπει ο Χριστός. Για να δείτε ότι δεν χρειάζεται πίστη από κανέναν, ναι, δεν χρειάζεται ο Χριστός να είναι παρόν. Κι όμως τα θαύματα γίνονται. Θα πάμε στο Λουκά. Κεφάλαιο 10. Έχει κάνει θαύματα, έχει κηρύξει, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, 13.91 σελίδα, 10 κεφάλαιο. Δείτε τώρα ιστορία εδώ. Και ύστερα από αυτά ο Κύριος, ο Χριστός, διόρισε και άλλους 70. Και τους έστειλε ανά δύο. Πριν από αυτόν, σε κάθε πόλη και τόπο όπου επρόκειται αυτός να πάει. Ήταν 70. Τους έκανε ζευγάρια ανά δύο. Πόσα ζευγάρια ήτανε? 35. Και τους έστειλε τον καθένανε σε άλλη πόλη, σε άλλο τόπο. Φεύγετε σε ίδιο πάτε Λαμία, φεύγετε σε ίδιο πάτε Τρίπολη, φεύγετε σε ίδιο πάτε Καλαμάτα, φεύγετε σε ίδιο πάτε Κόρινθο, φεύγετε σε ίδιο πάτε Θεσσαλονίκη, φεύγετε σε ίδιο πάτε Ξάνθη, φεύγετε σε ίδιο πάτε Κρήτη. 35 περιοχές. Εκεί που ήταν να πάει μετά ο Χριστός. Δεν έχει περάσει ο Χριστός ακόμα. Και στέλνει τους μαθητές του, όχι τους 12. Άλλους. Δεν ξέρουν τα ονόματά τους καν. Μπορεί να ήταν Μέρη, Χάρης, Κώστας, Γεωργία, δεν ξέρω τα ονόματα. Βάλει το δικό σου εκεί. Ταιριάζει. Και τους στέλνει σε 35 διαφορετικά μέρη. Το καταλάβατε? Τους έλεγε λοιπόν, ο μεν θερισμός είναι πολλής. Ο θερισμός είναι πολλής. Ξέρετε ποιος είναι ο θερισμός? Έχουν ποτιστεί, έχουν κλαδευτεί, έχουν ετοιμαστεί, έχουν εμπολιαστεί, έχουν λιπανθεί. Έχει περάσει και ο καιρός και ήρθε η ώρα του θερισμού. Στο τσακ. Και για εσάς που ξέρετε, θερισμός είναι ότι αν δεν πας τώρα την έχασες τη σοδειά. Δεν μπορεί να τα αφήσεις απάνω. Να τα βγάλεις. Αυτό είναι θερισμός. Δεν είναι θερισμός είναι πάω του χρόνου. Θα πας του χρόνου να βρεις τίποτα. Θερισμός είναι τώρα. Το δώρο, δεν ξέρω πώς να σας το πω. Πας και αγοράζεις ένα παγωτό από το περίπτερο. Δεν πας να φτιάξεις το παγωτό. Είναι έτοιμο να το γευτείς. Καταλαβαίνετε. Σε καλούνε σε τραπέζι. Έχουν πάει, έχουν ψωνίσει, έχουν μαγειρέψει, έχουν δώσει ρεύμα, έχουν τα αγαθά όλα και πας εσύ και στρώνεις στο τραπέζι. Αυτό είναι ο θερισμός. Κάποιος τα έχει κάνει όλα και ήρθε η ώρα να θερίσουμε. Ο μεν θερισμός είναι πολλής, οι εργάτες όμως είναι λίγοι, λέει ο Χριστός. Παρακαλέστε λοιπόν τον Κύριο του θερισμού να βγάλει εργάτες στο θερισμό του. Να μια ωραία προσευχή. Που είπαμε για τις προσευχές. Πώς προσεύχεται ο Χριστός? Ζήτα εργάτες. 3. Πηγαίνετε. Να εγώ σας στέλνω. Σταν αρνιά ανάμεσα σε λύκους. Αρνιά ανάμεσα σε λύκους. Μη βαστάζετε βαλάντιο. Δεν θα πάρεις μαζί σου φράγκο. Ούτε ταγάρι. Δεν θα πάρεις μαζί σου φαγητό. Μπουκιά, ψωμί, τίποτα. Φύγει για την Τρίπολη χωρίς φράγκο. Φύγει για την Κρήτη χωρίς φράγκο. Φύγει για την Ξάνθη χωρίς φράγκο, χωρίς μπουκιά, όπως είσαι. Τώρα, έφυγες. Καταλαβαίνετε τι λέει.
και σε στέλνω και σαν πρόβατο μέσα σε λύκους. Τώρα εγώ που σε στέλνω. Και μη χαιρετήσετε στον δρόμο κανέναν. Σε όποιο σπίτι μπείτε, πρώτα να λέτε ειρήνη σε αυτό το σπίτι. Και αν δεν υπάρχει εκεί ο γιος της ειρήνης, η ειρήνη σας θα αναπαυθεί επάνω του. Ιδάλλως η ειρήνη σου που θα φύγει μες στο δωμάτιο θα επιστρέψει σε σένα, ναι. Και σε αυτό το σπίτι να μείνετε που θα σε υποδεχτεί, τρώγοντας και πίνοντας αυτά που θα σας δίνουν. Επειδή ο εργάτης είναι άξιος του μισθού του, μην πηγαίνετε από σπίτι σε σπίτι. Και σε όποια πόλη μπαίνετε και σας δέχονται, να τρώτε αυτά που σας παραθέτουν. Και να θεραπεύετε τους ασθενείς που είναι μέσα σε αυτό. Και να τους λέτε, πλησίασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Σε όποια πόλη όμως μπείτε και δεν σας δέχονται, αφού βγείτε στις πλατείες της πόλης εκείνης, να πείτε, και τη σκόνη που κόλλησε σε εμάς από την πόλη σας, την αποτινάζουμε σε εσάς. Όμως να γνωρίζετε τούτο, ότι πλησίασε σε εσάς η Βασιλεία του Θεού. Και σας λέω, κατά την ημέρα εκείνη θα είναι ελαφρότερη η τιμωρία στα Σόδομα παρά σε εκείνη την πόλη. Ακούστε. Θέλω 70 εργάτες. Και τρέχεις μπροστά εργάτης τώρα στον Χριστό. Και λέει, όπως είσαι, φεύγεις για εκεί που θα σου πω. Δεν παίρνεις ψωμί, δεν παίρνεις λεφτά, δεν παίρνεις παπούτσια, δεν παίρνεις αλλαγή, αλλαξιά. Φεύγεις τώρα. Θα πας να θεραπεύσεις. Σε στέλνω σαν πρόβατο, εκεί θα είναι λύκοι, θα σε φάνε. Αν σε ταΐσουνε θα φας. Θα φέρουνε μπροστά σου αρρώστους. Θα βάζεις τα χέρια και θα θεραπεύονται. Και θα τους λες, πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αν σε δεχτούνε, πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Αν δεν σε δεχτούνε, πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Και φεύγεις. Και είσαι τώρα και κοιτάς τον Χριστό. Και κοιτάς και τον διπλανό σου. Και λες, αφού μας θέλει, πάμε. Τι έκανε, Ριάννη, μες στο φάμπια φύγαμε. Είναι δυνατόν να νιώσεις την ειρήνη σου? Ή θα είσαι μεταραχή? Πού ήρθα τώρα? Ποιος είναι αυτός? Τι πόλη είναι αυτή? Και πού θα φάμε? Και ταξιδεύαμε. Και δεν έχω φράγκο μαζί μου. Και αν απλώσω το χέρι και όλος δεν θεραπευτεί. Τώρα σας λέω πράγματα τα οποία ξέρω, έχουν περάσει το μυαλό. Και λέω, ο Χριστός, και θα είσαι τόσο ευαίσθητος στο πνεύμα, που θα καταλάβεις ότι μπήκες στο σωστό μέρος, γιατί θα δεις την ειρήνη σου να φεύγει από μέσα σου, να πηγαίνει στο δωμάτιο και να αναπαύεται σε έναν γιο ειρήνης. Και αν στο δωμάτιο η ειρήνη σου δεν βρει κανέναν, ναι, τότε η ειρήνη σου θα γυρίσει σε σένα, ναι, και θα το νιώσεις. Και θα ξέρεις ότι δεν είναι αυτό το σπίτι, και τότε θα πας σε άλλο σπίτι. Μιλάμε τέχνη. Τέχνη του να ζεις μες στο πνεύμα. Το καταλαβαίνετε? Απίστευτο. Πηγαίνετε. 16. Όποιος ακούει εσάς, ακούει εμένα. Και όποιος αθετεί εσάς, αθετεί εμένα. Και εκείνος που αθετεί εμένα, αθετεί τον Πατέρα που με έστειλε. 17. Και οι 70 επέστρεψαν με χαρά, λέγοντας, Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε εμάς το όνομά σου. Όχι μόνο θεραπεύσαμε, όχι μόνο φάγαμε, δαιμονισμένοι. Στο όνομα του Χριστού, βου, φεύγαν τα δαιμόνια. Κύριε, δεν ξέρεις τι έγινε εκεί πέρα που πήγαμε. Απίστευτες καταστάσεις. Χαρά. Χαρά. Και τους είπε, έβλεπα τον Σατανά που έπεσε από τον ουρανό σαν αστραπή. Ακούστε. Να, σας δίνω εξουσία στο να πατάτε πάνω σε φίδια και σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν θα σας βλάψει. Αυτό δεν τους το είπε πριν. Τους το είπε που ήταν χαρούμενοι. Τουλάχιστον αν τους το είχε πει πριν θα πηγαίνανε πιο ενθουσιασμένοι, πιο γεμάτοι. Δεν τους το είπε πριν. Τους το είπε τώρα που είδανε, που είναι σίγουροι ότι δουλεύει. Τώρα τους έντυσε και με εξουσία, γιατί αυτός θα φεύγει. Και ήθελε ο Χριστός να θυμούνται. Είδες τι έκανες, τώρα σε χρήζω και με εξουσία. Πόσο περισσότερα θα κάνεις. Εν τούτης, μη χαίρεστε σε αυτό ότι και τα πνεύματα υποτάσσονται σε εσάς, αλλά να χαίρεστε περισσότερο ότι τα ονόματά σας
γράφτηκαν στους ουρανούς. Η χαρά μας, η χαρά της σωτηρίας, λέει, είναι η περικεφαλαία μας. Αυτό δεν πειράζει το μυαλό μας. Είμαι σωσμένος. Μπορεί να γίνονται καταπληκτικά πράγματα. Τα κάνει ο Θεός. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι είμαι σωσμένος. Ότι θα συναντήσω τον πατέρα μου στους ουρανούς. 35 απανωτά θαύματα μαζεμένα. Και το μόνο χαρακτηριστικό που χρειαζότανε ήταν να είναι αυτή εκεί. Κανένα άλλο. Να πιστέψεις ποιος σε αποστέλει. Ας δούμε ένα τελευταίο εδάφιο που μιλάει σε σένα προσωπικά ο ίδιος ο Χριστός. Μάρκος 16:17. 13:67. Και κράτα αυτό το λόγο στην καρδιά σου. Μάρκος 16:17. Ας το πούμε από 15, μεγάλη εντολή. Και τους είπε, είναι η εντολή που έχουμε εμείς σήμερα, πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο. Φεύγω. Ο Χριστός είναι έχει γίνει στο 16 κεφάλαιο η Ανάσταση του Χριστού, τον έχουν σταυρώσει, αναστένεται, εμφανίζεται και είναι η στιγμή που ο Χριστός φεύγει από αυτή τη γη. Πριν τους έστειλε στους τόπους που θα πήγαινε, τώρα φεύγει. Και η εντολή που δίνει φεύγοντας είναι πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξτε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί θα σωθεί. Όποιος απιστήσει θα κατακριθεί. Τούτα δε τα σημεία θα παρακολουθούν εκείνους που πίστεψαν. Εάν πιστεύεις θα το δούμε. Έχει σημεία που θα φαίνονται πάνω σου. Στο όνομά μου, στο όνομα του Ιησού Χριστού δηλαδή, θα βγαίνουν δαιμόνια, θα βγάζουν δαιμόνια. Θα μιλούν καινούργιες γλώσσες. Θα σου δώσει το χάρισμα της γλωσσολαλιάς ο Κύριος. Θα πιάνουν φίδια και αν πιούν κάτι θανάσιμο, δεν θα τους βλάψει. Θα βάζουν τα χέρια επάνω σε αρρώστους και θα γιατρεύονται. Και αφού τους μίλησε, αναλήφθηκε στον ουρανό και κάθισε στα δεξιά του Θεού. Ποια είναι η τελευταία κουβέντα που δίνει ο Χριστός στη γη? Πήγαινε, σε στέλνω, βάλει τα χέρια σου πάνω σε αρρώστους και θα θεραπεύονται. Μίλησε για μένα, ναι. Όποιος πιστέψει και βαφτιστεί σώθηκε. Όποιος δεν πιστέψει δεν πειράζει, θα κατακριθεί. Είναι δικό του θέμα, δεν είναι δικό σου θέμα. Εγώ απλά θέλω να πας. Πίστεψε. Και πήγαινε, μίλα για μένα, ναι. Και πες, δες για ποιον σου μιλάω, πάρεις τα χέρια πάνω, θεραπεύσεις το όνομα του Ιησού Χριστού. Ή πιο ευγενικά, μήπως πονάς κάπου. Στη μέση μου λίγο να προσευχηθώ στο όνομα του Χριστού να πάνε όλα καλά. Πιστεύω ότι ο Χριστός σας αγγίξει. Οι περισσότεροι δεν μου έχει τύχει να μου πούνε όχι. Θα σου πούνε ναι, βέβαια. Πάνε το χέρι σου απάνω, θα θεραπευτεί. Θα δει θαύμα στη ζωή του. Το λέει εδώ, θα θεραπευτεί. Βάλε το χέρι σου απάνω. Θα θεραπευτεί. Ξέρεις γιατί θα θεραπευτεί? Γιατί είσαι εσύ εκεί. Γιατί είσαι εσύ εκεί. Γι' αυτό θα θεραπευτεί. Γιατί ο Χριστός ψάχνει διέξοδο να φανεί στον κόσμο. Και δεν νοείται οι χριστιανοί να ράξουν στον καναπέ στην τηλεόραση και ας κατέβει ο Χριστός μόνος του να κάνει θαύματα. Η Εκκλησία έχει την εξουσία. Η Εκκλησία έχει το κάλεσμα και η Εκκλησία είσαι εσύ. Είμαι εγώ. Είμαστε μαζί. Μίλα για τον Χριστό όπου σταθείς και όπου βρεθείς. Όχι σαν τρελός. Σαν μαθητής. Με σοβαρότητα. Σαν πρεσβευτής του υψίστου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Πάρτε σοβαρά το λόγο, το ρόλο σας και απλώστε το χέρι σας με παρησία. Προσευχηθείτε για τον κόσμο και ο Θεός θα κάνει θαύματα. Θα δείτε θαύματα μέσα από εσάς. Θα αλλάξει η ζωή σας γιατί ο Χριστός θα έχει πάρει τον έλεγχο και θα κάνει πράγματα.
Και τι καλύτερο από το να είναι ο Χριστός ο Κύριός μας και ο οδηγός μας στη ζωή. Πού θα σε κατεύθυνε? Στην αμαρτία? Πού να σε στείλει ο Χριστός? Αφού η καρδιά του, τα σπλάχνα του πατέρα είναι αγάπη για τον χαμένο. Για αυτό που δεν τον έχει γνωρίσει. Εκεί δεν είναι η καρδιά του. Ο ίδιος ο Χριστός δεν είπε, ο Θεός είναι αγάπη. Αγάπη. Θέλει να ξεχυλήσει ο Θεός την αγάπη του αυτή πάνω σε κάθε έναν. Πώς? Από εσένα. Απλώνεις το χέρι σου εσύ και ο Χριστός που κατοικεί μέσα σου παίρνει τον έλεγχο και κάνει πράγματα. Δεν κάνεις εσύ. Δεν είσαι ο Σούπερμαν. Δεν είσαι ο δοξάστε με. Το καταλαβαίνετε? Μην δείτε τον κόσμο να θεραπεύεται και μου σηκώστε καμιά διακονία θεραπείων τεράστια και πεις εγώ είμαι αυτός που το Πνεύμα το Άγιο ακούει εμένα, ναι. Έτσι, μην ξεφύγουμε. Γι' αυτό είπα με σοβαρότητα. Επιτρέψτε στον Χριστό να λειτουργήσει στη γη μας, στην πόλη μας, στην πατρίδα μας, στη διακονία μας. Χαρείτε, γυρίστε πίσω χαρούμενοι, να μοιραστούμε ομολογίες. Τι ο Χριστός κάνει. Ο Χριστός. Και ας γίνουμε περισσότερο και περισσότερο μιμητές του Χριστού. Και μετά μην ανησυχείς. Θα φροντίσει αυτός για τους λογαριασμούς, για το σπίτι, για το αυτοκίνητο, για το ψυγείο. Μην νοιάσεις για λεφτά, λέει. Μην νοιάσεις για φαγητό. Ας τα πάνω. Κάνε εσύ αυτό που σε καλό και δες τον Θεό δραματικά στη ζωή σου να κινείται. Αμήν. Αμήν. Καταλάβαμε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει κάποιος ανάγκη να προσευχηθούμε για κάτι? Εντάξει. Έχετε ανάγκη να προσευχηθούμε για κάτι? Κάποιος έχει κάποιο αίτημα προσευχής? Ευχαριστούμε τον Θεό. Να πάμε στη διακοινωνία τότε. Γρηγόρη, βοηθάς λίγο. Αλληλούια. Ευχαριστούμε τον Θεό. Υπηρετούμε τον Θεό. Ένας Θεός θαυμάτων, αγάπης και ελέους. Αλληλούια. Πάρουμε ένα λεπτό να προετοιμάσουμε τις καρδιές μας για τη Θεία Κοινωνία. Να προσευχηθούμε μέσα μας ο καθένας του. Σκεπτόμενοι τι κάναμε την εβδομάδα που πέρασε. Τι ξέρουμε ότι κάναμε και τι δεν ξέρουμε ότι κάναμε. Να πούμε συγγνώμη στον Θεό. Και είναι πιστός, λέει, να συγχωρέσει κάθε τι. Κάθε τι. Μην πεις αυτό είναι μεγάλο. Κάθε τι. Συγχωρεί. Και μακάρι να μάθουμε και εμείς να συγχωρούμε. Κύριε ο Θεός μου, ερχόμαστε μπροστά στην Άγια Παρουσία Σου. Ταπεινά, Κύριε, και επικαλούμαστε τη χάρη Σου και το έλεος Σου στη ζωή μας. Ζητούμε συγγνώμη, Κύριε, αν κάναμε κάτι το οποίο σε στεναχώρησε, το οποίο δεν έπρεπε. Ζητάμε συγγνώμη και για την απιστία μας, Κύριε. Αν μας είπες, αν μας κάλεσες να κάνουμε πράγματα και εμείς παρακούσαμε, κάναμε πως δεν ακούγαμε. Σε δοξάζουμε μέσα από την καρδιά μας και επικαλούμαστε τη χάρη Σου στη ζωή μας. Καθάρισέ μας, το αίμα Σου το Άγιο καθαρίζει μας και μας κάνει λευκότερους και από το χιόνι, λέει ο Λόγος Σου. Η αγάπη Σου αδρέει επάνω μας. Ζητούμε συγγνώμη μπροστά στην Αγία Παρουσία Σου, Κύριε, για κάθε τι το οποίο σε στενοχώρησε και σε πίκρανε. Και αξίωσέ μας, Κύριε, να γίνουμε σκεύη καθαρά και άξια καλής χρήσης. Είναι τιμή μας που στεκόμαστε μπροστά στο τραπέζι στο δείπνο Σου, Κύριε, σήμερα. Και μπορούμε να πάρουμε μέρος σε αυτό που πήρανε και οι Απόστολοι. Ο Απόστολος Παύλος λέει, εγώ το παρέλαβα με αποκάλυψη. Ο ίδιος ο Χριστός είδε και μου το είπε. Δεν ήμουν στο τραπέζι εκείνο μαζί. Αλλά μου το αποκάλυψε ο ίδιος ο Χριστός.
ότι τη νύχτα που ήταν να παραδοθεί, έλαβε άρτο και αφού ευχαρίστησε, έκοψε και μοίρασε. Και εμείς σήμερα θα πάρουμε σαν να είμαστε στο ίδιο τραπέζι με τον Χριστό. Και ο λόγος του λέει, το κάνουμε αυτό θυμούμενοι τον Χριστό και τη θυσία Του. Ξέρουμε ότι ο Χριστός θυσιάστηκε για εμάς. Ξέρουμε ότι πληγώθηκε για εμάς. Το θυμάμαι. Ξέρω ότι πήρε τις ασθένειες που ήταν να πάρω εγώ. Άρα εγώ μπορώ να μην είμαι άρρωστος. Ξέρω ότι πήρε τη φτώχεια που ήταν για μένα. Άρα εγώ μπορώ να μην είμαι φτωχός. Πήρε κάθε στενοχώρια, κάθε πόνο, κάθε θλίψη. Για να είμαστε εμείς χαρούμενοι. Αμήν. Αμήν. Θα πάρουμε όλοι μαζί. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί το σώμα. Κόβεται για μας. Όμοια και το ποτήρι ενώ πήρε, μοίρασε και είπε, τούτο είναι το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης. Πίνετε εξ αυτού πάντες. Thank you.
πάρουμε την εισφορά μας. Είναι μέρος της λατρείας μας όπως κάνουμε κάθε φορά. Και με την ευκαιρία ήθελα να σας πω μια ιστορία για να μεγαλώσω λίγο την πίστη σας. Αν και θα μπορούσα να μοιραστώ αρκετές ιστορίες που έχω περάσει με τη Σοφία μαζί, πόσους κόσμους έχει θεραπευτεί και τι θαύματα έχει κάνει ο Θεός στη διακονία μας. Αλλά δεν είναι καλό να μιλάμε για μας, οπότε θα σας πω μια άλλη ιστορία. Κάποια στιγμή πήρα ένα τηλέφωνο τον Ουλφ Έχμαν, ο οποίος έχει μια τεράστια διακονία πάνω στην Σουηδία, πάνω από 1000 εκκλησίες. Φοβερό έργο. Και τον πήρα ένα τηλέφωνο από μια πόλη στη Ρωσία κάπου και λέει, σε παρακαλούμε πάρα πολύ, σε εικαιτεύουμε. Στείλε μας εκείνο τον Απόστολο που είχε έρθει το καλοκαίρι να διακονήσει ανάμεσά μας, να δούμε θαύματα, να δούμε καταστάσεις. Και ρωτάει δίπλα ο Φέτμαν και λέει, ποιον είχαμε στείλει. Κοιτάνε στα αρχεία, δεν είχαν στείλει κανέναν. Βγαίνει στην εκκλησία την Κυριακή το πρωί και λέει, ξέρει κανείς για εκείνη την πόλη στη Ρωσία, πήγε ποτέ κανένας εκεί. Και σηκώνει κάποιος το χέρι μέσα από το πίμνιο και ήταν ένας ξυλουργός. Λέει, είχες πάει εκεί. Λέει, ναι. Πότε, τότε. Λέει, ναι. Και μας πήρανε τηλέφωνο και θέλουν να σε ξαναστείλουμε. Γιατί είχε θεραπευτεί το χωριό. Είχαν δει θαύματα. Είχαν δει καταστάσεις. Και μας παρακαλούν να σε αποστείλουμε. Θα μπορούσες να ξαναπας. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να είσαι κάποιος τέλεχος, κάποιος από την ηγεσία. Εσύ έχεις τα εφόδια που χρειάζεται να κάνεις το έργο του Θεού. Αμήν. Αμήν. Αμήν.